Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στη γειτονιά. Μαζί μου είναι ο χτινίατρος, ο κύριος Τράκας Δημήτριος, μαζί με τον Περιμοντό. Που συμπροταγωνιστεί. Συμπροταγωνιστεί. Και δεν έχει μάσκα, ναι. Γιατί δεν βρήκα στο μέγεθός του. Σου είπα προηγουμένως, όταν μου πεις την πρωταγωνιστή, σου είπα ότι είναι πρωταγωνιστή στην πραγματικότητα, έτσι. Είμαστε, οι υπόλοιποι είμαστε φημωμένοι με μάσκα. Ο μόνος που μπορεί να πει τα πάντα και να εκφραστεί ελεύθερα είναι ο κύριος Περιμοντό. Πολύ ωραία. Και σήμερα θα μιλήσουμε τον χτινιατρικό εθελοντισμό των Ελλήνων χτινιάτρων. Για τα μικρά ζώα. Και τα μικρά. Ναι. Μόνο λίγο πιο δυνατά τη φωνή είναι η μάσκα. Λόγω μάσκας, λόγω και μάσκα. Έχουμε... Λοιπόν, ο κτηνιατρικός εθελοντισμός στην Ελλάδα από τον Έλληνα, από τους Έλληνες, τους συναδέλφους μου Έλληνες κτηνιάτρους, γιατί υπάρχουν και ξένοι, αλλά μιλάμε για τα καθή μας, ουσιαστικά έρχεται για να κλείσει τις τρύπες των Δήμων που δεν έχουν προγράμματα ή έχουν λυπή προγράμματα όσον αφορά τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς στη ζώνη ευθύνης των. Μάλιστα, το αναγνωρίζει και ο ίδιος ο νόμος, έχει βγει μια κοινή υπουργική απόφαση περί κτηνιατρικού εθελοντισμού, τι πρέπει να έχει ο εθελοντής κτηνίατρος κτλ. Κτλ. Για την άσκηση του εθελοντισμού του. Λοιπόν, από την αρχή μέχρι το τέλος, το θέμα αυτό είναι ένας εξευτελισμός του θεσμού και του νόμου περί προστασίας των ζώων συντροφιάς. Γιατί ο κλασικός ρομαντικός εθελοντισμός είναι, υπάρχει μια δομή σε ένα χυψή κράτος η οποία λειτουργεί και εγώ, επειδή θέλω να είμαι εθελοντής, στη δομή αυτή που ήδη λειτουργεί προσφέρω για τη δικιά μου την ψυχή, της μάνας μου, της κοινωνίας την ψυχή, για να αυτοθαυμάζομαι στον εαυτό μου, στον καθρέφτη το βράδυ, λέω μπράβο μου, τι ωραίος εθελοντής είμαι. Για δικούς μου λόγους τέλος πάντων, προσφέρω εξτρά εργασία. Εδώ τι γίνεται, είναι το ανάποδο. Εδώ δεν έχει πρόγραμμα ένα Δήμος, δεν έχει δομή και πάω εγώ να κλείσω τρύπα. Γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο ο Δήμος. Δηλαδή μιλάμε για καταστάσεις υποσαχάριας Αφρικής. Δεν έχει ένα κράτος εκεί δομή να υποστηρίξει ανθρωπιστικές κρίσεις και τρέχουν εθελοντές από όλο τον κόσμο. Αυτός είναι ο εθελοντισμός τρίτου κόσμου. Είναι εθελοντισμός που πάει να κλείσω μια τρύπα σε ένα βαρέλι που δεν έχει πάτο. Δηλαδή, έχω κάνει εγώ 600 ζώα, παραδείγματος χάρη στην Κόρινθο, αδέσποτα, κάποιο διάστημα χύψη, και μετά από ένα άλλο διάστημα ωμέγα, έχει άλλα 1200. Έχουν γίνει νέα αδέσποτα. Να μην ξαναπαναλάβουμε το θέμα ότι ο νόμος έχει αυτοκτονήσει στη φράση ότι ο κτηνίατρος που εφαρμόζει το microchip θα το πει στον πελάτη με κάθε πρόσφορο τρόπο, δηλαδή γεια σας. Δηλαδή ο εφαρμοστής του νόμου, εγώ, δεν μπορώ να τον εφαρμόσω παρά μόνο να τον αναφέρω. Δηλαδή η αναφορά στον νόμο έχει καταργήσει την εφαρμογή αυτού. Γιατί εγώ δεν είμαι αστυνόμος, δεν μπορώ λοιπόν να τον υποχρεώσω περαιτέρω τον πελάτη να το κάνει. Και αναγκάζεται ο κάθε κτηνίατρος που είναι σε αυτή την περίπτωση άμυστος κρατικός υπάλληλος, απλά να λέει να αναφέρει τον νόμο. Σαν να είστε εσείς αστυνόμος, να μου αναφέρετε ότι πρέπει να βγάλω ταυτότητα. Σας λέω γεια σας, ναι θα έρθω και δεν έρχομαι ποτέ. Γιατί δεν έχω την ικανότητα, την ιδιότητα μάλλον του αστυνομικού. Δεν έχω δηλαδή τα όπλα να τον υποχρεώσω. Γιατί για μένα το σλόγγαν είναι ατσιπάριστο ζώο που μπαίνει στο κτηνιατρίο πρέπει να βγει τσιπαρισμένο. Τέλος. Αυτό δεν μπορώ να το εφαρμόσω γιατί δεν μπορώ να υποχρεώσω τον κάθε πελάτη στην ώρα που πρέπει, δηλαδή με την πρώτη επίσκεψη. Μόνο σε αυτό το κικαιώνα λοιπόν του παραθύρου του νόμου που είχαμε πει δεν ήταν παράθυρο, ούτε καν και κρόπορτα, είναι μπαλκονόπορτα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, τα αδέσποτα πολλαπλασιάζονται και ξαναπολλαπλασιάζονται και σε όσους δημάρχους έχω πει, μου έχουν πει ότι έχουν ένα πρόγραμμα π.χ. 200.000 ευρώ για να κάνουν κάτι, ένα καταφύγιο, κάποια άλλη δομή κτλ. Τους λέω, εάν δεν περιοριστεί το θέμα των νέων αδέσποτων, όπως είναι τα λεφτά δήμαρχε, πάρ' τα και ρίξα στο λιμάνι τώρα, 200.000 στο λιμάνι, θα πάω για τρύπα στο νερό.
μετά θες άλλες 200.000, μετά θες άλλες 200.000. Δηλαδή σε μια περίοδο κρίσης που είμαστε όλοι, πετάμε στο νερό, κάνουμε μια τρύπα στο νερό όλοι, μαζί με τους εθελοντές, μαζί με τους εθελοντές, το επαναλαμβάνω αυτό, γιατί δεν μπορεί να σφίξει ο νόμος τα λουριά, να κλείσει τρύπες, ο νόμος ο ίδιος, όχι εμείς, για να μπορέσουμε να λύσουμε το θέμα. Εγώ λοιπόν, εγώ προσωπικά τον εθελοντισμό τον θεωρώ ως εξής, άνω κάτω τελεία. Πάω σε ένα μέρος, κάνω 5 πράξεις εθελοντικές και λέω στον δήμαρχο, αυτά θέλω να τα κάνετε μόνιμα. Να κάνετε ένα ακτινιατρίο 24 τετραγωνικά, δεν είναι πολύ. Να βάλετε μέσα ζεστό κρύο νερό, δεν είναι τίποτα αυτό. Ένα μπάγκο και δύο εργαλεία, όπως λέει ο νόμος. Δεν λέει ο νόμος να κάνουμε καλή μάρμαρα ακτινιατρία με κορινθιακούς κύονες. Λέει ένα απλό ακτινιατρίο να το έχετε. Μια δομή απλή. Δεν χρειάζεται να έχετε κτηνίατρο ο οποίος να είναι αστέρι στα χειρουργεία. Ας μην κάνει κανένα χειρουργείο. Μόνο εμβολιψίες για τα άρρωστα. Μόνο εμβολιασμούς να κάνει. Μόνο τσιπαρίσματα να κάνει. Και τις καρτέλες των ζώων, δεσποζωμένων και αδεσπότων, συνεργαζόμενος με τους ιδιώτες της περιοχής κτηνίατρους, μου φτάνει και μου περισσεύει. Μου φτάνει και μου περισσεύει. Σε 2 χρόνια θα εκλείψουν τα αδέσποτα από την περιοχή. Δεν με ακούει κανένας. Δηλαδή, εγώ, σε περιπτώσει έχω πάει για εθελοντισμό. Το έκανα για να μπορέσω να δώσω μια τεχνογνωσία, ένα know-how που λέγεται αγγλιστή. Κάντε αυτό, κάντε εκείνο, κάντε τ' άλλο. Τρανό παράδειγμα η Σάμος. Είχα πάει πριν από κάποια χρόνια και είχα πάει για αυτό το λόγο. Είχα πει τους αντιδημάρχους, τους υπεύθυνους του τμήματος, κάντε ένα κτηνιατρίο, κάντε αυτό, κάντε εκείνο, κάντε τ' άλλο. Να έρχονται και οι εθελοντές, αφού υπάρχει η δομή που τώρα δεν υπάρχει και πρέπει ας πούμε, να ψάχνουμε να βρίσκουμε δομές. Κάνω μια, Δημήτρη, κάνω μια παρένθεση ότι στο βίντεο το δικό μας θα έχουμε link από την... Από τη δουλειά στη Σάμο. Από τη δουλειά, ναι. Από τη Σάμο, λοιπόν, έχω μείνει απογοητευμένος. Γιατί έχω μείνει απογοητευμένος? Γιατί εγώ τα είπα, εγώ τα άκουσα. Και τώρα τελευταία ξαναπήγε πάλι ένας Ολλανδός συνάδελφος, νομίμος, να κάνει πράξεις, πάλι γιατί έχουν θέμα. Το θέμα είναι να πας κάπου, να πεις, να δεις μια τεχνογνωσία, να σε ακούσουν και να την κάνουν. Είναι υπέρ του Δήμου, υπέρ της δημόσιας υγείας, υπέρ του δημοσίου χρήματος και υπέρ των πάντων. Και δεν το κάνουν. Εγώ τελευταία πήγα στο, έκανα μια αίτηση στο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο να αλλάξει αυτή η παράγραφος του νόμου για, με κάθε πρόσφορο τρόπο, να λέω εγώ σε εσάς που έχετε το ζώο, να βάλετε τσιπάκι. Είναι λάθος. Τραγικό λάθος. Ακυρώνει τον νόμο όλο. Όλο τον νόμο τον ακυρώνει. Μαζί με τα λεφτά και ο νόμος στο λιμάνι. Για μένα. Τώρα από εκεί και πέρα, οι δήμαρχοι θα μπορούσαν να κάνουν με εφαρμογή του νόμου του ίδιου. Καταρχάς τους έχει το δικαίωμα να βάζουν chip, microchip, σε δεσποζόμενα ζώα, σε έναν χώρο που θα ορίσουν. Ένας λοιπόν που δεν έχει λεφτά να έρθει σε μένα, γιατί είναι φτωχός, είναι νεόφτωχος τώρα ή είναι άπορος και πάνε στο μπαγκάκι, αλλά θέλει ένα σκυλί, σαν τον Πολυμοντούλη εδώ, να του κάνει παρέα στις κρύες νύχτες του χειμώνα, να πάει στο Δήμο να βάζει ένα τσιπάκι με την αξία του αγοράς του microchip, 2,5, 3, 5 ευρώ πόσο κάνει. Και τελειώνει η ιστορία. Για τους φτωχούς. Το λέει μέσα ο νόμος, το αναφέρει. Αυτούς που είναι μονογονεϊκές οικογένειες. Ούτε καν αυτό δεν κάνουν. Τους λέω χρόνια. Σε άλλο σημείο. Είχα κάνει, το 2013 είχαμε κάνει ένα δημοτικό κτηνιατρίο κάπου, σε ένα νησί, με τα 1000 ζόρια, να πιστούν, και έγινε. Πήγαινα εγώ και άλλοι εθελοντές και κάνανε δουλειά στη δομή του κτηνιατρίου. Τους είχα πει, πάρτε ένα κτηνίατρο με ένα οργανόγραμμα. Πώς έχετε γεωπόνο, πώς έχετε δασολόγο, τι άλλους έχετε εκεί, πάρτε και ένα κτηνίατρο. Λέει τι κτηνίατρο, οποιοδήποτε κτηνίατρο. Το χειρότερο του πλανήτη. Να μπορεί να κάνει μόνο ενέσεις, αιμολυψίες και ας μην κάνει τίποτα άλλο. Αυτό μου φτάνει εμένα. Αυτό θα έλυνε το θέμα. Τώρα τελευταία έμαθα ότι το ιατρείο, το κτηνιατρίο το πήραν από εκεί που ήταν γιατί χαρακτηρίστηκε ο χώρος ακατάλληλος, η γύρω περιοχή. Και έχουν προσλάβει κτηνίατρο. Και αυτή τη στιγμή είχαν κτηνιατρίο χωρίς κτηνίατρο και τώρα έχουν κτηνίατρο χωρίς κτηνιατρίο. Δηλαδή, να γελάς και να χλες μαζί. Και όταν θα ξανανοίξει το κτηνιατρίο, και αν δεν έχει λήξει η σύμβαση του κτηνιάτρου, θα δουλεύει στο κτηνιατρίο με αυτά που λέμε τώρα. Δηλαδή, μιλάμε τραγέλαφος ή λαροτραγωδία, όπως θέλετε, πέστε. Είχα πει λοιπόν κάποια στιγμή σε μια νεαρά συνάδελφο Ελληνίδα που πήγε κατευθείαν στην Αγγλία, δεν είναι 18 χρονών, πήγε κατευθείαν και έκανε κτηνιατρική εκεί, γράφει στη σχολή και έκανε. Τελείωσε και τώρα είναι επαγγελματίας εκεί. Αλλά την έχει πιάσει δυστυχώς ή ευτυχώς η νοσταλγία να γυρίσει πίσω. Και της είπα μεταξύ άλλων μια ερώτηση. Εκεί οι Άγγλοι ιδιοκτήτες ζώων, που πού παίρνουν τα ζώα τους? Μου λέει από τους breeder, από τους εκτροφείς. Εδώ εμείς δεν έχουμε ούτε καν κοινή υπουργική απόφαση πώς πρέπει να είναι μια εκτροφή ζώων συντροφιάς.
Δηλαδή, αν θέλετε εσείς να κάνετε μια εκτροφή με πόιντερ, ας πούμε, ή με ντόπερμαν ή με κάποια άλλη ράτσα, κυνηγόσκυλα ή φύλαξη κτλ. Δεν μπορεί να το κάνετε, δεν μπορεί να πάρετε άδεια, διότι δεν έχει, ενώ προβλέπεται από τον νόμο, δεν έχει βγει η κοινή υπουργική απόφαση που να καθορίζει ακριβώς τις λεπτομέρειες για να πάρετε εσείς άδεια. Ούτε για σκύλο, ούτε για γάτα. Έτσι λοιπόν, εμάς οι πελάτες μας είναι τύπου Πελμοντό από τα σκουπίδια. Έχουμε και εμείς, τους είπα, breeder, πολύ καλό. Μου λέει, ποιο, το σκουπίδι δεν είναι και έτσι, λέω. Το σκουπίδι δεν είναι και έχουμε εμείς. Εμείς για breeder έχουμε το σκουπίδι δεν είναι και. Από εκεί, λέω, είναι οι μας πελάτες. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Καθόλου σωστό. Και με το θέμα του εθελοντισμού έχω απογοητευτεί. Το μόνο που μένει στον εθελοντισμό είναι ότι πήγαμε, περάσαμε από εκεί, κάναμε 5 επιτυχείς πράξεις, αυτοθαυμαστήκαμε σε φωτογραφία μόνοι μας απ' έξω από το κτηνιατρίο ή από το χώρο μαζί ή όχι με τον δήμαρχο και φύγαμε ευχαριστημένοι. Και γεια σας. Αυτό κάναμε τελικά. Δηλαδή για μένα θεωρώ και για τον εαυτό μου ότι έχω κάνει μια τρύπα στο νερό. Είμαι και εγώ απογοητευμένος. Άρα λοιπόν ο εθελοντισμός στην Ελλάδα τελικά είναι μόνο για αυτοθαυμασμό, αν το θέλει κάποιος, να πει μπράβο στον εαυτό του στον καθρέφτη το βράδυ. Και τίποτα άλλο. Να τα λέμε δηλαδή τα πράγματα, να τα λέμε κι αυτά. Πρέπει να κάνουμε όμως, Δημήτρη, τα πάντα για να τα αλλάξουμε, έτσι. Να τα αλλάξουμε, ένα πράγμα χρειάζεται. Το αυγό του Κολόμβου. Ή ο κτηνίατρος, ο ιδιώτης, μέσω του συλλόγου, όχι εγώ μόνος μου ή οποιοσδήποτε άλλος κτηνίατρος, όχι ο καθένας μόνος, σαν μονάδα, δεν γίνεται αυτό, γιατί δεν είμαστε αστυνόμοι. Τι να κάνουμε τώρα. Ο σύλλογος, ο κτηνίατρος, το είπα στο σύλλογο, δεν έχω κάνει, περιμένω απάντηση. Όλοι μαζί, με συμφωνία κυρίων, δεν θα μπει μέσα στο ιατρείο για προληπτική κτηνιατρική πράξη ατσιπάριστο ζώο και δεν θα βγει τσιπαρισμένο. Τελείωσε. Ο σύλλογος αναλάβει μετά την ευθύνη, δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά τι, μια υπεύθυνη δήλωση στο Δήμο, όλοι οι κτηνιατροί, ότι ξέρετε, αναλαμβάνω την ευθύνη, δεν θα βγει από το κτηνιατρείο μας ατσιπάριστο ζώο. Τέλος. Και αν βγει από τον άλλο συντάγμα, το καταγγείλω εγώ, θα το καταγγείλουν άλλοι, να πάει στο σύλλογο να τα βρει. Ένα. Το καλύτερο για μένα είναι αυτό. Αν δεν γίνεται αυτό για χύψη λόγους, θα μπορούσε να το κάνει το κράτος. Να αλλάξει τον νόμο και να μας υποχρεώσει και εμάς να τον εφαρμόσουμε, που είμαστε και εφαρμοστές του νόμου. Εδώ είναι ο τραγέλαφος. Εγώ είμαι εφαρμοστής του νόμου και δεν μπορώ να τον εφαρμόσω. Μπορώ μόνο να τον πω σε εσάς. Δηλαδή, αντί να τον εφαρμόσω, που είμαι εφαρμοστής, απλά σας το λέω. Είναι η λαροτραγωδία. Και μετά, εσείς για κάποιο λόγο το πετάτε στον δρόμο για χύψη λόγους, χαίρετε. Άντε να σας βρούμε εσάς και ποιος είστε και ποιος δεν είστε. Και η τρίτη λύση είναι για μένα να μην κάνει τίποτα, να μην γίνει τίποτα από όλα αυτά, αλλά οι Δήμοι και οι περιφέρειες μέσω του νόμου που ήδη του υφισταμένου να καθορίσουν σημεία υποχρεωτικού τσιπαρίσματος και να συνεργαστούν με το κράτος ή και με το Σύλλογο των Κτηνιάτρων ότι δεν θα έρχεται στο κτηνιατρίο σας, κύριε Σκυλή, ατσιπάριστο να κάνετε το οτιδήποτε προληπτικό. Θα έχει το χαρτί του Δήμου ή της περιφέρειας ότι έχει τσιπαριστεί, ότι έχει ταυτοποιηθεί. Και μετά εσείς θα κάνετε τις πράξεις σας. Δηλαδή, αν εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε σαν κτηνίατροι, έτσι όπως είναι τα πράγματα, ας αυτοπαρετηθούμε. Ας αυτοπαρετηθούμε. Δεν μπορούμε, ή το αλλάζετε, ή δεν μπορούμε. Ας πηγαίνουμε στο Δήμο. Υπάρχει νόμος μέσα, προβλέπεται να γίνουν σε ιδιωτικά ζώα από το Δήμο τσιπαρίσματα. Και μετά να έρχονται σε εμάς μια χαρά να κάνουμε τα υπόλοιπα, τα εμβόλια μας κτλ. Καταλάβατε. Δηλαδή, είναι πια έχει φτάσει το κόμπος στο χτένι. Μάλλον έχουν φτάσει πολλοί κόμποι στο χτένι. Ταυτόχρονα δεν πάει άλλο γιατί δεν υπάρχει και κρίση. Έπειτα το θέμα της γάτας, της αδέσποτης. Άλλος τραγέλαφος. Έχω κάνει χιλιάδες γάτες στη Ρώσης και πάλι είμαστε πάλι στο μηδέν. Πρώτον, οι Δήμοι δεν αναλαμβάνουν διαχρονικά τις γάτες, δηλαδή όλη τη διάρκεια του χρόνου. Κάνουν μόνο κάτι προγράμματα αποσπασματικά για το Θεαθήνε. Απ' την άλλη μεριά, η γάτα είναι ζώο που επιτηρείται στενά για λύσα, γιατί έχουμε κρούσματα ήδη στην Ελλάδα για γάτες. Φανταστείτε δηλαδή να λυσάξει μια γάτα στο κορυδαλό, άντε πιάστηνε. Είναι αυτό που λένε οι κορυδαλιώτες, άντε γεια. Θα έρθω μια μέρα πάνω να πιω καφέ και θα είστε όλοι λυσασμένοι. Θα με κυνηγάτε, θα με δαγκώσετε. Καταλάβατε. Δηλαδή είναι το θέμα, το λέμε λίγο αστεία, αλλά είναι πολύ σοβαρό. Υπάρχει μια διρεκτίβα του Υπουργείου ότι τα διαδημοτικά κέντρα δεν είναι υποχρεωμένα να κάνουν γάτες αν οι Δήμοι δεν το ζητήσουν. Υπάρχει περίπτωση Δήμου που το ζήτησε και είπε: υπάρχει διαδημοτικό κέντρο που είπε: εμείς δεν αναλαμβάνουμε γάτες γιατί έχουν κάνει απόφαση. Εμείς έχουμε απόφαση, χωρίς να διευκρινίζεται γιατί, ότι δεν έχουμε χώρους, δεν έχουμε αυτά, δεν κάνουμε γάτες. Αυτό για μένα δεν υφίσταται γιατί δεν
Είναι υποχρεωτικό να έχουν χώρο και για γάτες. Βάσει τη αδειοδότησή του, πώς το λένε. Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία κολοκυθιάς, δεν φταίω εγώ, φταίει ο άλλος, δεν φταίει κανένας και όλοι μαζί. Αυτό. Τώρα, ο εθελοντισμός στην Ελλάδα πώς είναι, απλά είναι για το Θεαθήνε, κλείνει τρύπες, οι οποίες τρύπες την άλλη μέρα ξανανοίγουν. Άρα είναι όλη μια τρύπα στο νερό και δεν κάνουμε τίποτα. Έρχονται εθελοντές από το εξωτερικό, άλλες φορές νομίμως, άλλες φορές παρανόμως και καμιά φορά τους διώχνουμε κιόλας γιατί δεν έχουν τα χαρτιά που χρειάζεται. Αλλά από χώρες οι οποίες είναι κτηνιατρικά προοδευμένες. Δηλαδή θα έρθει από την Ολλανδία, ο Ολλανδός που ήρθε στη Σάμο, δεν έχει ανάγκη να κάνει τον εθελοντή στην Ολλανδία. Δεν έχει κανένα δέσποτο στην Ολλανδία να κάνει εκεί τον εθελοντισμό. Έρχεται σε εμάς. Έτσι. Έρχεται σε εμάς. Είναι σαν να πηγαίνει, ας πούμε, ένας γιατρός στο, ξέρω εγώ, στην υποσαχάρια Αφρική. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή το βλέπουν οι άνθρωποι, οι θελοντές, σαν να πηγαίνουν στην υποσαχάρια Αφρική. Έτσι έχουμε καταντήσει. Για ένα παράθυρο του νόμου. Το οποίο όλοι το βλέπουν και το αφήνουν αυτό. Και έρχεται τώρα ο εθελοντής να πηγαίνει δεξιά-αριστερά να κάνει πέντε πράξεις. Οι οποίες πράξεις. Εθελοντής κτηνίατρος. Ο οποίος εθελοντής κτηνίατρος κάνει πέντε πράξεις για την ψυχή του, για τον αυτοθαυμασμό του, για να πει ότι κάτι έκανε ο Δήμος, για να πει ο Δήμος ότι κάτι κάναμε, να κάναμε κάτι για το Θεαθήνε. Δεν ξέρω. Τα συμπεράσματα δικά σας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγγραφή, like, κοινοποίηση. Καλή συνέχεια.